Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι λιγότερο παιδικό. Μπορεί να μην αφορά τόσο τα παιδάκια, αλλά αφορά σίγουρα τις μαμάδες τους, έτσι. Και βεβαίως όλες τις γυναίκες αφορά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, φιλοξενούμε τον κύριο Πρόδρομο Πάπα Ιωάννου, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, μας έρχεται από το Ιατρικό Διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις νέες τάσεις στην πλαστική του στήθους, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από ό,τι λέγαμε και πριν στις διαφημίσεις. Μπορείτε να ξεχάσετε τα παλιά που ίσως γνωρίζατε, τα ενθέματα, τις σιλικόνες και όλα αυτά. Το πράγμα εξελίσσεται, οι τάσεις εξελίσσονται και πλέον από ό,τι μου λέγατε γιατρέ, χρησιμοποιείτε το δικό μας το λίπος για την αυξητική, σωστά? Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη αλλαγή νομίζω είναι ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας. Δηλαδή και οι προθέσεις σιλικόνης έχουν αλλάξει. Έχουμε πλέον τις προθέσεις, τις λεγόμενες gummy bear, αυτές που έχουν δηλαδή σταθερή σιλικόνη και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και μια καινοτομία στην δουλειά μας. Αλλά έχουμε πλέον και το λίπος, το οποίο παλιά ήταν ένα αστείο που λέγανε γιατρέ, πάρε μου λίγο από εδώ να το βάλω κάπου αλλού. Αχ, ναι, ναι. Και τώρα πλέον γίνεται και μάλιστα σε μεγάλους πλέον όγκους. Μπορούμε να τα φέρουμε δηλαδή λίπος σε μεγάλες ποσότητες στο στήθος, για να κάνουμε ένα μεγαλύτερο στήθος φάμιλο με αυτό που θα κάναμε και με προθέσεις σιλικόνης. Από πού το παίρνει συνήθως το λίπος? Αυτό φυσικά από που περισσεύει. Έτσι. Δεν είναι κατάλληλο στις γυναίκες που είναι υπερβολικά δύνατες και κάποιες που νοριακά συνήθως τις ζητάμε να παχύνουν λιγάκι πιο πριν, που είναι και αυτό φάει γλυκά για να κάνει το χειρουργείο. Καλύτερο. Αλλά συνήθως τις Ελληνίδες από τα ψωμάκια, γιατί εκεί πέρα έχουμε δηλαδή, στα πόδια κυρίως. Άρα 2-1 δηλαδή. 2-1. Και σμιλεύουμε τα ψωμάκια. Μια γυναίκα που είναι πολύ αδύνατη, αλλά θέλει να μεγαλώσει κάπως το στήθος της, αναγκαστικά θα πάει στην άλλη την περίπτωση με ένθεμα προφανώς από κάποιο άλλο υλικό. Δεν είναι πάντα απαραίτητο, γιατί ακόμα και μια αδύνατη γυναίκα μπορεί πάλι να έχει μια αποθήκη λίπους κάπου συγκεκριμένα που μπορεί να αφαιρεθεί. Συγκεκριμένα έχω κάνει την επέμβαση άτομο 47 κιλά. Έτσι, που είχε όμως παρόλα αυτά και τα όσα γραμμάρια διέθετε η περιοχή για να γίνει αύξηση, είναι πολλά για ένα πολύ μικροκομωμένο άτομο με μικρό στήθος. Δηλαδή πάλι θα είναι αναλογικά, θα κάνει μια σημαντική διαφορά. Γενικά τι προτιμάτε αυτή τη μέθοδο, είναι πιο συμβατό το δικό μας λίπος με οποιοδήποτε άλλο υλικό? Το λίπος μας είναι ένα πολύ συμβατό σώμα, δεν κάνει ποτέ, έχει πολύ λιγότερα προβλήματα, επιπλοκές, έχει πολύ μικρότερη αποθεραπεία από τις προθέσεις σιλικόνης και φυσικά δεν έχει και τομές καθόλου. Έτσι γίνεται όλα με βελόνες και με κάνουλες. Δεν έχουμε κάτι να κόψουμε. Λιπαναρρόφηση. Είναι ουσιαστικά σαν μια λιπαναρρόφηση. Και πονάει λιγότερο δηλαδή? Δεν πονάει σχεδόν καθόλου στο στήθος. Βέβαια και αυτό είναι ένας μύθος, γιατί υπάρχει ο μύθος ότι με τις προθέσεις πονάει το στήθος, αλλά στην εμπειρία μου βλέπω ότι πονάει συνήθως στις νέες γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποίηση. Αν γίνει πιο αργά, σε πιο μεγάλη ηλικία, δεν πονάει συνήθως η επέμβαση σχεδόν καθόλου. Τι σας ρωτάνε συνήθως όταν έρχονται? Δεν είναι θέμα ερώτησης, είναι θέμα ανάλυσης. Όταν έρχεται μια γυναίκα, παλιότερα βλέπαμε το στήθος. Τώρα βλέπουμε το σωματότυπο, βλέπουμε τη λεκάνη, βλέπουμε τη μέση, βλέπουμε τις αποστάσεις από τον οφαλό. Και όλα γίνονται με αλγόριθμο. Δηλαδή και η επιλογή των προθέσεων που θα γίνει για τη σιλικόνη είναι μαθηματικά. Δηλαδή πλέον κοιτάζουμε συνολικά το σώμα. Πάντα ζητάω από τους ασθενείς μου να μου φέρουν φωτογραφίες πριν έρθουν στο ιατρείο από στήθη που τους αρέσουν, αλλά και από στήθη που δεν τους αρέσουν καθόλου, για να καταλάβω κι εγώ καλύτερα τι ζητάει κάθε γυναίκα. Γιατί είναι δύσκολο αυτό πάντα. Η επικοινωνία με τον γιατρό, έχω καταλάβει, είναι κάτι πολύ, πολύ προσωπικό και πρέπει και ο γιατρός να καταλάβει τι έχει στο μυαλό της η γυναίκα, αλλά και η ίδια γυναίκα να καταλάβει τι μπορεί να προσφέρει το κάθε χειρουργείο. Πότε είναι καλό για μια γυναίκα να υποβληθεί σε επέμβαση αυξητική στήθους ή διορθωτική? Γιατί φαντάζομαι ότι εκτός από τις περιπτώσεις που έρχονται για ομορφιά μόνο, υπάρχουν και ιατρικές περιπτώσεις. Δηλαδή γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή για ιατρικούς λόγους και έρχονται σε εσάς. Οι γυναίκες που έχουν κάνει μαστεκτομή προφανώς είναι ανάλογο με την κάθε περίπτωση το πότε το συζητάμε πάντα με τους μαστολόγους. Αλλά το θέμα τώρα της αυξητικής, είτε της ανόρθωσης είτε της πλαστικής στήθους γενικότερα, βλέπω στην πράξη ότι οι πιο πολλές γυναίκες είναι γύρω στα 35-40, αφού έχουν κάνει δηλαδή, τα παιδιά, έχουν φυλάσει και βλέπουν την απώλεια όγκου στο στήθος τους και θέλουν να ξαναζωντανέψουν, δηλαδή να ξαναμορφύνουμε την περιοχή. Και επίσης, τελευταία βλέπω μια τάση καινούρια που είναι νέες κοπέλες, κοντά 20-25 χρονών, που έχουν χάσει κιλά. Αυτό είναι μια καινούρια, ας πούμε, ένα καινούριο κομμάτι ασθενών που δεν το είχαμε παλιότερα. Γιατί βλέπουμε κορίτσια τα οποία στις πανελλαδικές, για παράδειγμα, βάζουν πολλά κιλά, όπως όλοι μας φυσικά βάλαμε, αλλά μετά χάνοντάς τα έχουν προβλήματα στο σώμα τους και ειδικά στο στήθος. Μάλιστα.
Και κλείνοντας, πριν σας ευχαριστήσουμε, είναι μια επέμβαση η οποία είναι προσιτή και για τη μέση Ελληνίδα πλέον ή είναι απαγορευτική από πλευράς οικονομικής, μιλάω πάντα. Κοιτάξτε, το κομμάτι που αφορά το λίπος, επειδή ακριβώς δεν έχουμε ξένα σώματα, mm-hmm. και είναι μια επέμβαση που γίνεται με νοσηλεία ημέρας, ακόμα και χωρίς νάρκος. Δηλαδή, όλα αυτά φυσικά προστίθεται στο συνολικό κόστος της επέμβασης. Και βέβαια να πω ότι και στο διαβαλκανικό είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε όλη αυτή την τεχνολογία για να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις. Γιατί για να γίνει μια μεταφορά λίπους δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Διαφορετικά είναι μια επέμβαση 7 ώρων και τώρα καταλήγει να είναι μια επέμβαση κάτω της μιας ώρας. Οπότε μπορούμε. Χωρίς ολική νάρκωση. Έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Μπορεί να γίνει ναι. και χωρίς ολική νάρκωση. Μόνο με μέθη ή αυτό που λέμε twilight αναισθησία. Αλλά θεωρώ ότι είναι προσιτή και βλέπω και όλα στον αριθμό των ασθενών που προσέρχονται ότι είναι κάτι που το βρίσκουν προσιτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Σε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Λοιπόν.